όπου έγινε με την Αυστρία και τις σκανδιναβικές χώρες. Όπου και αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα. Τελικά η Νορβηγία τότε επέλεξε με δημοψήφισμα σε εκείνη τη φάση να μην ενταχθεί. Αντίστοιχα, υπήρξαν οι θεσμικές τότε εξελίξεις. Υπήρξε η συνθήκη του Μάστριχτ, δρομολογήθηκε η ΟΝΕ. Περάσαμε σε ένα επόμενο βήμα της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Είναι και μαζί μας ο Αντώνης ο Τριφύλης, ο οποίος ήταν και διευθυντής τότε στο γραφείο της Ελληνίδας Επιτρόπου, της Βάσος Παπανδρέου, που δώσαν τη μάχη τότε για την κοινωνική χάρτα επί περίοδου Ντελόρ. Άρα λοιπόν τότε και εκείνη η διεύρυνση σήμανε ένα βήμα θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό. Στη συνέχεια υπήρξε λοιπόν αυτή η μεγάλη η ιστορική διεύρυνση των 10 συν 2 τώρα χωρών, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, όπου δυστυχώς δεν είδαμε να υπάρχει η πολιτική δέσμευση να υπάρξει το αντίστοιχο βήμα. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε τον εξής κίνδυνο. Έχουμε τον κίνδυνο η Ευρώπη να έχει αποκτήσει πλέον αυτό το μεγαλύτερο εύρος, το γεωγραφικό, το οποίο φυσικά είναι σημαντικό, τη δίνει δυναμική. Υπάρχει η ανάγκη αυτές οι χώρες να ενσωματωθούν ουσιαστικά και αυτό όντως έχει ξεκινήσει και εγώ πρέπει να σας πω και από την εμπειρία μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι βλέπουμε τη διαφορά, δηλαδή όταν πρώτο ήρθαν οι ευρωβουλευτές από αυτές τις χώρες είχαν και μια άλλη νοοτροπία. Είναι φυσικό, ήταν χώρες που οι περισσότερες, ειδικά της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, δεν είχαν την εμπειρία ακόμα της αγοράς ή την αντιμετωπίσανε με έναν, θα έλεγα, μονόπλευρο και λίγο άναρχο τρόπο. Σιγά σιγά τώρα έχουν ενσωματωθεί, είχαν έναν πολύ μεγάλο ατλαντικό προσανατολισμό και λόγω των ιστορικών τους βιωμάτων που τώρα αρχίζουν και ενσωματώνονται σε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πράγματα. Όμως βλέπουμε και επανέρχομαι σε αυτό ότι έχουμε αφενός το πάγωμα της διαδικασίας για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Έχουμε μια στασιμότητα όσον αφορά, όπως είπα και προηγουμένως, του πού θα πάει ο κοινοτικός προϋπολογισμός, όπου είναι η καρδιά για να μπορέσει να υπάρχει δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν οι πολιτικές, αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της χρηματοδότησης. Δηλαδή όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται για τους ίδιους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι μια καθαρά δημοσιονομική τεχνική συζήτηση, είναι βαθιά πολιτική συζήτηση. Με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή έχει καταντήσει ο κοινοτικός προϋπολογισμός, στην ουσία, το μεγαλύτερο κομμάτι των εσόδων, των ιδίων πόρων δηλαδή που συγκεντρώνονται, βάσει των οποίων γίνεται η ανάπτυξη των πολιτικών, η χρηματοδότηση, η αναδιανομή, να είναι άμεσες σχεδόν κοινοτικές εθνικές συνεισφορές και όχι να μην υπάρχει αυτό το στοιχείο που είχε ξεκινήσει παλαιότερα με τον ΦΠΑ, που ήταν ένας πόρος ευρωπαϊκός, ώστε να δημιουργείται και αυτή η συνέστηση, να υπάρχει μία βάση φορολογική πάνω στην οποία να μπορεί να αναπτυχθούν οι ευρωπαϊκές πολιτικές. Και έτσι η κάθε χώρα, όταν πάει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να μιλήσει για τον κοινοτικό προϋπολογισμό, στην ουσία λειτουργεί με μια διακυβερνητική λογική. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Όλα αυτά τα θέματα, επειδή πολύ σωστά είπε και ο Γιώργος ο Κασιμάτης, το θέμα είναι από εδώ και πέρα που βαδίζουμε, είμαστε, αν θέλετε, σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που όλα αυτά τα ζητήματα θα ανοίξουν. Είναι ανοιχτά, είναι στο τραπέζι. Υπήρξε, θα έλεγα, τον Δεκέμβρη του 2005 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μία προσωρινή απόφαση. Την ονομάζω προσωρινή γιατί έδωσε μία ανάσα μεταβατική, δηλαδή και όσον αφορά τον κοινοτικό προϋπολογισμό και την κοινή αγροτική πολιτική και τότε καθορίστηκαν και οι πόροι για το τέταρτο κοινοτικό πλαίσιο και τα διαφορετικά ταμεία, κάτι που ενδιαφέρει πολύ και την Ελλάδα. Αλλά ξέρουμε ότι το επόμενο ραντεβού, που είναι το 2009, είναι ένα κρίσιμο ραντεβού. Άρα λοιπόν δεν είναι τυχαίο, όπως είδατε, ότι στο Βερολίνο που συγκεντρώθηκαν οι ηγέτες των 27 κρατών μελών, υπήρχε δυσκολία ακόμα και στο να βγει μία πανηγυρική συμπραγματικότητα, διακήρυξη για τα 50 χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που και εμείς σήμερα αναφερόμαστε. Πιστεύω λοιπόν και θέλω να επιμείνω σε αυτό, ότι είναι λάθος να ισοπεδώνουμε την ευρωπαϊκή πορεία. Πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι αυτά τα 50 χρόνια ήταν μία μοναδική περίοδος στην Ευρώπη ειρήνης, δημοκρατίας, ευημερίας και ανάπτυξης.
Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αναγνωρίσουμε και πιστεύω ότι είναι και η μεγαλύτερη προσφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να έχουμε και το θάρρος να πούμε ότι ο κύκλος αυτός που χαρακτηρίστηκε από την ΟΝΕ και μια συγκεκριμένη αντίληψη πολιτικών έχει φτάσει σε ένα οριακό σημείο. Τώρα πρέπει να κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα. Πρέπει να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα που αφενός να αντιμετωπίσει το θεσμικό ζήτημα, πρέπει να υπάρξει μια συνέχιση της συζήτησης γύρω από το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Η αλήθεια είναι ότι, και το είπε και ο Γιώργος και συμφωνώ, ότι η έκβαση των γαλλικών εκλογών είναι ένα κρίσιμο στοιχείο που αν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία εκεί δεν μπορεί να ξαναρχίσει αυτή η συζήτηση. Βλέπετε όμως ότι δημιουργούνται και φυγόκεντρες δυνάμεις. Ήδη η θέση που πήρε ο Τόνι Μπλερ στη Βρετανία δεν είναι ενθαρρυντική για τη συζήτηση γύρω από το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Χρειάζεται λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, δύο πράγματα. Και θα κλείσω εδώ για να μην μακρηγορήσω, προκειμένου να γίνει και μια ζωντανή συζήτηση. Χρειάζεται όραμα και ρεαλισμός ταυτόχρονα. Τι εννοώ? Η Ευρώπη μπόρεσε να προχωρήσει επειδή στη σύλληψή της, στα ερείπια πάνω του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, οι άνθρωποι που τραυματίστηκαν, οι πατέρες της Ευρώπης, οι λαοί που τότε είχαν υποφέρει από το φασισμό, τον πόλεμο, την πείνα, την καταστροφή, αποφάσισαν να ενωθούν με βήματα ρεαλισμού και κοινών συμφερόντων, αλλά έχοντας πάντα ένα μεγάλο πολιτικό όραμα. Άρα και εμείς πρέπει, πιστεύω, και στις δύο αυτές κατευθύνσεις να βαδίζουμε. Να έχουμε ένα όραμα της Ευρώπης που θέλουμε, που πρέπει οπωσδήποτε να ενισχύει τη δημοκρατική συμμετοχή, να νιώθουν οι πολίτες και οι λαοί ότι τους αφορά, να νιώθουν πραγματικά ότι οι διαδικασίες αυτές τους δίνουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν, να μπορούν να έχουν την πολιτική, τις πολιτικές εκείνες που πραγματικά στοχεύουν στην αναδιανομή, στην ανάπτυξη, στην κοινωνική συνοχή. Αυτά είναι κρίσιμα ζητήματα, στα οποία πρέπει να υπάρχει συνέχεια και πρέπει να υπάρχει μια πολύ πιο αποτελεσματική στρατηγική γύρω από όλα αυτά τα θέματα και ταυτόχρονα πρέπει να μπαίνει συνεχώς ο στρατηγικός στόχος μιας Ευρώπης που εμείς θέλουμε να προχωράει. Δεν είμαστε ενάντια στο να διευρυνθεί κι άλλο η Ευρώπη, αλλά κάθε βήμα αυτής της πορείας πρέπει να έχει τη συνακόλουθη στήριξη σε επίπεδο θεσμικό και σε επίπεδο οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών. Άρα λοιπόν εγώ είμαι αισιόδοξη γιατί έχει αποδειχθεί ότι μετά από κάθε κύκλο κρίσης, γιατί είσαστε και πολλοί νέοι εδώ που ενδεχομένως να μην έχετε αυτή την εμπειρία, αλλά πρέπει να σας πω ότι και τη δεκαετία του 70 πέρασε μια κρίση τότε, η τότε ΕΟΚ, όπου όμως μετά έδωσε τη δυναμική της δεκαετίας του 80. Άρα λοιπόν πιστεύω πραγματικά ότι αυτή η περίοδος είναι μια μεταβατική περίοδος και η υποχρέωσή μας είναι να μπορέσουμε στο επόμενο διάστημα, με πιο αποφασιστικό τρόπο και πάνω απ' όλα με πολιτική δέσμευση, να πάρουμε τις αποφάσεις που πρέπει και σε θεσμικό και σε οικονομικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Μαριλίζα. Πραγματικά νομίζω ότι έθεσες όλα τα και τη θεσμική εξέλιξη μέχρι τώρα και πώς εξελίχθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τα, κατά τη γνώμη μου, τα βασικά συστατικά για το μέλλον. Όραμα και ρεαλισμός και θα έλεγα αυτό το καινούριο στοιχείο που φαίνεται τα τελευταία χρόνια είναι ότι πλέον οι πολίτες θέλουν να έχουν ενεργό συμμετοχή. Θέλουν, και αυτό φάνηκε και από τις γαλλικές εκλογές, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι το όχι των Γάλλων ήταν τόσο πολύ για το κείμενο της συνταγματικής συνθήκης, που στην ουσία είναι μια... Στην ουσία παίρνει όλες τις συνθήκες και τις κατατάσσει και βάζει μέσα βέβαια και στο δεύτερο κομμάτι τα ανθρώπινα δικαιώματα, όσο το ότι αισθάνθηκαν οι Γάλλοι πολίτες ότι δεν είχαν, η φωνή τους δεν ακούγεται τόσο πολύ στις Βρυξέλλες. Και αυτό είναι και μια γενικότερη αίσθηση των πολιτών, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι πριν από λίγα χρόνια τουλάχιστον ήταν ένα τρένο που πήγαινε χωρίς να σταματάει, χωρίς να ακούει την φωνή των πολιτών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά πρέπει και εμείς να είμαστε ενεργοί πολίτες και εμείς να συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όραμα και ρεαλισμός. Θα ήθελα, αν έχετε κάποια από τη δικιά σας, για να ξεκινήσουμε την κουβέντα, κάποια σχόλια δικά σας πάνω σε αυτά τα θέματα ή ερωτήσεις που θέλετε να κάνετε,
Ο κ. Χατζηδάκης έχει καθυστερήσει, αλλά ελπίζω ότι στα επόμενα λεπτά θα έρθει και θα συμμετάσχει και αυτό στη συζήτησή μας. Στη διάθεσή σας. Κύριος Τριφύλης. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο κινητό τηλέφωνο. Υπήρχε ένα προηγουμένως, τηλέφωνο λέω, μικρόφωνο. Θα προσπαθήσω να μιλήσω δυνατά. Ή αν θες, έλα και από εδώ. Έρχεται το μικρόφωνο. Αν και κανονικά οι νέοι πρέπει να μιλάνε σήμερα. Και εσύ νέος είσαι. Δύο παρατηρήσεις για τη συνεισφορά σε αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα. Η πρώτη έχει να κάνει με την επιμονή της Μαριλίζας στο θέμα του κοινοτικού προϋπολογισμού, της αύξησης δηλαδή που ζητάμε. Θέλω να αναφερθώ σε ένα παρόμοιο ιστορικό προηγούμενο, το οποίο ακριβώς επειδή απεμπολήθηκε η ιδέα της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης, κατέρευσε. Μιλάω για την ναύτα. Είναι η συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού για τη δημιουργία μιας αντίστοιχης μεγάλης εσωτερικής αγοράς. Μια ιδέα που ξεκίνησε λίγο μετά τη δική μας ενιαία πράξη και είχα την τύχη, επειδή είπε η Μαριλίζα το παρελθόν μου, να βρίσκομαι στην Ουάσιγκτον, όπου προσπαθούσαμε να μεταφέρουμε την εμπειρία στο κομμάτι που έχει να κάνει με την αλληλεγγύη στους Αμερικανούς, οι οποίοι με τίποτα δεν δεχόντουσαν ότι μια εσωτερική αγορά πρέπει να έχει και ένα στοιχείο, μια παράμετρο κοινωνικής αλληλεγγύης που εκφραζόταν μέσα από τα ΜΟΠ παλιότερα και μετά από τα πακέτα Delors. Αυτή η προσπάθεια κατέρευσε. Εδώ και 2-3-4 χρόνια διαβάζω στον τύπο ότι δεν μπόρεσε να λειτουργήσει. Σε αντίθεση με τη δική μας εμπειρία, όπου το παράλληλο άνοιγμα στην εσωτερική αγορά με την κοινωνική αλληλεγγύη και τα ταμεία, στα οποία ο Χατζηδάκης έχει παίξει και πρωταγωνιστικό ρόλο, ήταν στρατηγικά σωστή απόφαση της κοινότητας και λάθος των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού, όπου η προσπάθεια δεν... Το δεύτερο σημείο σε αυτά που είπε η Μαριλίζα έχει να κάνει με το όραμα. Το όραμα είναι εδώ και έχει να κάνει με τρεις μεγάλες αλλαγές που συμβαίνουν στο παγκόσμιο κοινωνικό χάρτη. Το πρώτο έχει να κάνει με την δημογραφική εξέλιξη, πολύ δυσμενή για την Ευρώπη, την Αμερική και την Ιαπωνία. Το δεύτερο και την παράλληλη, ταυτόχρονη πίεση από την μεταναστευτική εξέλιξη. Μόνο να σας πω ότι η Αφρική υπολογίζεται που θα είναι μεγαλύτερος εξαγωγέας εργατικής δύναμης, ότι από τα 800 εκατομμύρια σήμερα, το 2030 έχει 2 δις ανθρώπους. Η πίεση που θα δημιουργηθεί θα είναι τεράστια. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με την παγκοσμιοποίηση και τις ανισορροπίες που δημιουργούνται και κυρίως με το θέμα της μεταφοράς εργοστασίων από την Ευρώπη και από τις άλλες χώρες σε χώρες φτηνού εργατικού δυναμικού με αποτέλεσμα ανεργία, που ήταν και κύρια αιτία της καταψήφισης του συντάγματος από τους Γάλλους, κατά τη γνώμη μου. Και το τρίτο έχει να κάνει με τις κλιματολογικές αλλαγές. Αυτά τα τρία αρνητικά στοιχεία στην εξέλιξη έχω την εντύπωση ότι είναι οι λόγοι που θα δώσουν το καινούριο όραμα στην Ευρώπη, αν θέλει να σταθεί σαν παγκόσμια δύναμη. Ευχαριστώ. Βρήκα την ευκαιρία τώρα που έλειπες. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Τριφύλη. Πριν ξαναέρθω σε εσάς, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Χατζηδάκη να μας κάνει και εκείνος μια εισήγηση πάνω στο θέμα η θεσμική εξέλιξη, το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Ήδη η Μαριλίζα έκανε μια γενική τοποθέτηση. Αν θες, Κωστή, να μας πεις και εσύ λίγα πράγματα και μετά να επανέλθουμε στο ακροατήριο για ερωτήσεις. Καταρχήν να απολογηθώ που άργησα, ήμουνα σε άλλη εκδήλωση που δεν τελείωνε. Και τελικά έφυγα στη μέση. Δηλαδή, παρότι ήθελα να είμαι ευγενής, δεν ήμουν ευγενής ούτε με εκείνους, ούτε με εσάς. Συμβαίνει.